Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι, είναι πράγματι μια σπουδαία μέρα. Σήμερα, όχι μόνο για τα Τρίκαλα, όχι μόνο για τη Δυτική Θεσσαλία, αλλά για την Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο, καθώς είμαστε πια στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το εμβληματικό αυτό έργο, Ε65, θα ολοκληρωθεί. Θα γίνει πράξη ένα όραμα πολλών δεκαετιών. Και αρκεί να κοιτάξει κανείς τον χάρτη για να διαπιστώσει ότι ο Ε65 είναι ένας δρόμος ο οποίος πατάει πάνω στην σπονδυλική στήλη της Ελλάδος. Έχει την δικιά του ξεχωριστή σημασία για τις τρεις περιφέρειες στις οποίες αναφέρθηκα. Έχει μία ιδιαίτερη σημασία εδώ πέρα για τη Δυτική Θεσσαλία, διότι θα σπάσει επιτέλους οριστικά η απομόνωση των Τρικάλων προς βορρά αλλά και προς νότο, θα ενωθούν με την Εγνατία αλλά και με τον πυρήνα της κεντρικής Ελλάδος. Και βέβαια, αγαπητέ Περιφερειάρχα Δυτικής Μακεδονίας, έχει και μία ξεχωριστή σημασία το έργο αυτό για τη δικιά σου περιφέρεια, καθώς η διαδικασία απολιγνητοποίησης δημιουργεί εύλογη ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και σημαντικές νέες προοπτικές για τη Δυτική Μακεδονία. Προοπτικές που για να μπορέσουν όμως να γίνουν πράξη, θα πρέπει να σπάσει και η απομόνωση της Δυτικής Μακεδονίας προς τον Νότο και να είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη προς την Αθήνα και προς όλη την Νότια Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς κάνει ο Ε65 και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την περιφέρεια της Ηπείρου, καθώς τώρα προστίθεται ένας ακόμα δρόμος ο οποίος θα συνδέει την Ήπειρο με την Νότια Ελλάδα, με την Αθήνα. Θέλω να γνωρίζετε ότι για να μπορέσει να γίνει πράξη αυτό το έργο έγινε πάρα πολύ σημαντική δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά και τον Υπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή και τον Γενικό Γραμματέα τον Γιώργο τον Καραγιάννη, διότι πίστεψαν, όπως πιστέψαμε όλοι, σε αυτό το έργο. Και βέβαια θέλω να ξέρετε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα, ο δρόμος αυτός αποτέλεσε και ένα προσωπικό στοίχημα για εμένα. Έχω κάνει πολλαπλές επικοινωνίες ο ίδιος με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και καταφέραμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τελικά το πράσινο φως για να μπορέσει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν αυτό το σημαντικό έργο. Κάτι το οποίο δεν είχαμε καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια και πολλοί θα πίστευαν όταν ήρθαμε στα πράγματα ότι δεν θα ήταν καν εφικτό να ολοκληρωθεί ποτέ ο Ε65, τουλάχιστον με τη μορφή της σύμβασης παραχώρησης. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα. Ως προς την προστιθέμενη αξία του έργου, της θέσης εργασίας, δεν χρειάζεται να πω πολλά, τα είπε ο κύριος Περιστέρης, αλλά θα σταθώ πολύ περισσότερο στις μελλοντικές προοπτικές που ο δρόμος αυτός ανοίγει για τις τρεις περιφέρειες τις οποίες πια θα συνδέει. Και ειδικά εδώ πέρα για τα Τρίκαλα, για τα ορεινά Τρίκαλα, για τα πολύ όμορφα βουνά σας, τα οποία και αυτά πια, αγαπητέ Δήμαρχε, θα γίνουν πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα και γιατί όχι να μην γνωρίσουν και αυτά την ανάπτυξη που έχουν γνωρίσει άλλες ορεινές περιοχές της χώρας. Γνωρίζετε πολύ καλά την πίστη μου στην ανάγκη η χώρα να μπορεί να προσελκύει επενδύσεις που δεν συνδέονται μόνο με τον ήλιο και με τη θάλασσα, αλλά συνδέονται και με τα πολύ όμορφα βουνά μας, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επισκεψιμότητα 365 μέρες το χρόνο και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος θα είναι πολύ πιο εύκολο να έρχονται συμπολίτες μας αλλά και ξένοι επισκέπτες στα Τρίκαλα και να γνωρίζουν αυτήν την πανέμορφη περιοχή της πατρίδας μας. Θέλω επίσης να πω μία κουβέντα για ένα ζήτημα το οποίο έθεσαν οι περιφερειάρχες και αφορά στα μεγάλα έργα υποδομής που συνδέονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο με αυτό το έργο το οποίο αποκαλούμε Εκτροπή του Αχελώου. Θεωρώ αδιανόητο
το ελληνικό δημόσιο να έχει δαπανίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία παραμένουν αυτή τη στιγμή ημιτελή. Έχω δώσει την κατεύθυνση στο Υπουργείο, στον Κώστα τον Σκρέκα, ο οποίος ηγείται του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η ΔΕΗ, να επικαιροποιηθεί αμέσως η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το φράγμα της Μεσοχώρας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων και το φράγμα της Μεσοχώρας επιτέλους να λειτουργήσει ως μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο. Σε μια εποχή όπου αναζητούμε τρόπους να μειώσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου. Σε μια εποχή όπου η καθαρή ενέργεια πρέπει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ενεργειακό μας μείγμα, είναι απολύτως απαραίτητο. Το τελευταίο ουσιαστικό μεγάλο έργο υποδομής που αφορά υδροηλεκτρική ενέργεια να ολοκληρωθεί αυτοτελώς. Θα συνεισφέρει παραπάνω από 160 ΜΒ σταθερής ενέργειας στο σύστημα. Θα έχει σημαντική αντιπλημμυρική, θα προσφέρει σημαντική αντιπλημμυρική βοήθεια σε όλη τη λεκάνη απορροής και βέβαια γιατί όχι θα δημιουργήσει, όπως έχει γίνει αγαπητέ Κώστα, στην λίμνη Πλαστήρα, ενδεχομένως ένα νέο πόλο επίσκεψη σε μια περιοχή η οποία για τους πιο πολλούς από εμάς τουλάχιστον είναι παντελώς άγνωστη. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση του έργου της Μεσοχώρας και θα εξετάσουμε, όπως γνωρίζετε, τα ζητήματα της μερικής εκτροπής του Αχελλώου, είναι ζητήματα εξαιρετικά σύνθετα, με πάρα πολλές δικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Μεσοχώρα όμως αποτελεί το πρώτο βήμα, την αναγκαία, όχι κατά ανάγκη την ικανή συνθήκη, για να επανεξετάσουμε το έργο της μερικής μεταφοράς υδάτων από τη Δυτική Ελλάδα στη Θεσσαλία. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, λέγοντάς σας ότι για μένα αυτή είναι μια σημαντική μέρα, είναι μια σπουδαία μέρα, καθώς ο Ε65 αποτελούσε ουσιαστικά ίσως την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα ως προς τα οδικά έργα που αναφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα. Μαζί με τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που κληρονομήσαμε ως κυβέρνηση, αναφέρομαι ενδεικτικά στο τμήμα Πάτρα Πύργου, αλλά και στο βόρειο οδικό άξονα στην Κρήτη, θα προχωρήσουμε ταχύτατα, ώστε η πατρίδα μας σε όλη της την έκταση να έχει ως προς τα δίκτυα κορμών αξιόπιστους, οικονομικούς, ασφαλείς αυτοκινητοδρόμους. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα ολοκληρώσουν τα έργα αυτά και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Τέρνα έχει πλήρη αίσθηση της ευθύνης στους δικούς του όμως και στους όμους της εταιρείας του, ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί εντός προϋπολογισμού και εντός χρονοδιαγραμμάτων, αλλά οι ελληνικές εταιρείες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ολοκληρώνουν τέτοια έργα, να ξεπερνούν τις όποιες τεχνικές δυσκολίες και βέβαια, είναι σημαντικό αυτό, να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία κυρίως στις τοπικές κοινωνίες. Ως προς τις θέσεις εργασίας, την προμήθεια των τοπικών υλικών, ενθαρρύνω πάντα τις κατασκευαστικές εταιρείες να συνεργάζονται με τοπικούς εργολάβους, υπεργολάβους, να έχουν, να ενσωματώνουν στα έργα τους τοπική προστιθέμενη αξία. Έχουμε και ελπίζω να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα στα Τρίκαλα για να μπορέσουμε πια να εγκαινιάσουμε αυτό το εμβληματικό, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή των Τρικάλων, για τη Θεσσαλία, για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ήπειρο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά ότι και εγώ προσωπικά αλλά και το Υπουργείο παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη όλων των μεγάλων έργων, τα οποία θα τα ολοκληρώσουμε όπως ακριβώς έχουμε δεσμευθεί, διότι όπως είπε και ο Περιφερειάρχης σας, ο κύριος Αγοραστός, τα καλύτερα λόγια είναι τα έργα και μας αρέσει πάντα να μιλάμε με τα έργα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.